Έχει σημασία ότι αυτά ελέγονται όταν όλοι οι άλλοι λαοί δεν εγνώριζαν να γράφουν. Δεν εγνώριζαν τον λόγον, τον έναρθρον λόγον. Και για να σας δώσω μία εικόνα του υψηλού ηθικού επίπεδων εκείνων των ανθρώπων, θα σας αναφέρω την περίπτωση του Πελοπίδου και της Ετέρας, η οποία λέγεται Καλιστό. Η Καλιστό ήταν μία Ετέρα, μία πόρνη της αριστοκρατίας ας πούμε, η οποία είχε ένα πανδοχείο. Τα πανδοχεία ήσαν κακόφημα, γι' αυτό και λέγεται πανδοχείον. Δέχεται τους πάντας. Η Ετέρα αυτή επληροφορήθη ότι η αστυνομία θα τις κλείσει. Υπήρχε αστυνομία και λέγεται αστυνομία εκείνη την εποχή. Έχω σχετικά εκδώσει και ένα βιβλίο. Η αστυνομία λοιπόν θα της έκλεινε το πανδοχείο και πήγε στο φίλο της, το και γνωστό της, το στρατηγό Πελοπίδα, και του είπε: «Στρατηγέ μου, η αστυνομία θα μου κλείσει το πανδοχείο. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πες στο φίλο σου, τον βιωτάρχη, τον Επαμεινόντα, να μην μου κλείσουν το πανδοχείο». Ο Πελοπίδας, γνωστός στρατηγός, πηγαίνει στον Επαμεινόντα, τον ηγέτη των Θηβαίων, και του λέει: «Άκουσε, Επαμεινόντα, έχω μια φίλη την Καλιστό, την Ετέρα, και έχει ένα πανδοχείο και η αστυνομία θα της το κλείσει. Σε παρακαλώ πολύ να μην το κλείσουν». Και λέει ο Επαμεινόντας: «Δεν γίνεται, θα το κλείσουμε». «Μα σε παρακαλώ, όχι, τίποτα, θα το κλείσουμε». Επιστρέφει στην Καλιστό και λέει: «Καλιστό μου, εγώ του τάπα, αλλά αυτός δεν ακούει και θα το κλείσει το πανδοχείο σου». Η Καλιστό, η οποία ήταν δυναμική γυναίκα, πηγαίνει η ίδια και βλέπει τον Επαμεινόντα και του λέει: «Επαμεινόντα, είμαι η Ετέρα, η Καλιστό, και έχω ένα πανδοχείο και θέλουν να μου το κλείσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην μου το κλείσουν». Την κοιτάζει ο Επαμεινόντας και της λέει: «Εντάξει, δεν θα το κλείσουμε». Και δεν της το κλείνουν. Το πληροφορείται ο Πελοπίδας και γίνεται έξαλλος. Πηγαίνει λοιπόν στον Επαμεινόντα και του λέει: «Έλα εδώ, ρε. Εγώ ο φίλος σου, εγώ ο στρατηγός, σου ζήτησα μία χάρη και δεν μου την έκανες. Και στη χάρη αυτή στη ζήτησε η πόρνη και της την έκανες». Πάει πράγματα αυτά. Και ακούστε απάντηση που δείχνει το υψηλό ήθος της εποχής. Ο Επαμεινόντας τον κοίταξε και του είπε: «Πελοπίδα, αυτές τις χάρες δεν τις ζητούν στρατηγοί. Θα τις ζητήσει μία πόλη, θα τις την κάνουμε. Αλλά στρατηγοί δεν ζητούν τέτοιες χάρες». Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, έχουν συγκεντρωθεί και έχουν εκδοθεί σε βιβλία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έξω τα διδάσκονται, τα πληροφορούνται, τα μαθαίνουν, σπουδάζουν επ' αυτών, και εδώ στην Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως ο Αντισθένης, ο οποίος ήταν ο αρχηγέτης της σχολής των Κοινικών, όπως ο Πύρον, ο οποίος εφήρμοσε το λεγόμενο Πυρώνιο δόγμα. Ποιος ξέρει ότι ο φιλόσοφος αυτός συνεδέεται πολύ στενά με τον βασιλέα Πύρο. Και μία μέρα ο βασιλεύς Πύρος του εξεμεστηρεύει τα σχέδιά του. Του λέει: «Θα πάμε να κυρεύσουμε τους Αθηναίους και μετά του λέει θα εκστρατεύσουμε, θα κατέβουμε στην Πελοπόννησο να καταλάβουμε και τη Σπάρτη, και μετά του λέει θα περάσουμε απέναντι να νικήσουμε τους Ρωμαίους, να καταλάβουμε τη Ρώμη, και μετά», λέει ο φιλόσοφος, «μετά του λέει θα πάμε στην Καρχιδόνα να καταλάβουμε και τους Καρχιδονίους, και μετά τι θα κάνουμε». «Μετά, χριστιανέ μου», δεν είπε βέβαια «χριστιανέ μου», είπε «καλέ μου», αυτή είναι την έκφραση που πήσε, «μετά» του λέει «θα καθόμαστε». Και ο φιλόσοφος σε ρωτά: «Και δεν καθόμαστε από τώρα? Είναι ανάγκη να κάναμε όλα αυτά τα πράγματα?» Ποιος ξέρει τον Αρίστυπο από την Κυρίνη, ένα καταπληκτικό φιλόσοφο. Ζήτησε κάποτε μία χάρη από τον τύρανο Διονύσιο. Ο τύρανος δεν του έκανε τη χάρη και έπεσε στα πόδια του. Και μόλις έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε, του έκανε τη χάρη. Και μετά τον κατηγόρησαν. Δεν τρέπεσε ολόκληρος φιλόσοφος να πέφτει στα πόδια του τυράννου? Απάντηση του Αριστείπου. Προσέχτε απάντηση. Τι φταίω εγώ εάν ο Διονύσιος έχει τα αυτιά στα πόδια? Του το έλεγα έτσι και δεν μ' άκουε. Μόλις έπεσα στα πόδια του, με άκουσε. Όλα αυτά, που δεν είναι μόνο αυτά, 4-5 που σας είπα, έχω γράψει και ένα ειδικό βιβλίο που έχουμε 400 τέτοια ανέκδοτα, δείχνουν την ποιότητα, το σπινθυροβόλο ελληνικό πνεύμα. Όπως λέμε τώρα κάτι ειρωνίες για τους Ποντίους, τότε λέγαν κάτι ειρωνίες για τους Κυμαίους, τους οποίους θεωρούσαν αφελείς. Και γίνεται ένα ναυάγιο, το πλοίο βουλιάζει και ο καπετάνιος λέει: «Αρπάχτε κάτι και πέστε στη θάλασσα».
Και ο Κυμαίος αναφέρεται στα κείμενα ότι άρπαξε την Άγκυρα. Περιελήξατο Άγκυρας και έπεσε με την Άγκυρα στη θάλασσα. Όλα αυτά δεικνύουν ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Έρχεται στην Αθήνα ένας έμπορος, ο Ζήνων, από το Κίτιο, από την Κύπρο, με το καράβι του και όλη του την περιουσία μέσα, ή το έμπορος. Το καράβι βουλιάζει και κάθεται στην Αθήνα περίλυπος και διάβαζε κάτι κείμενα για το Σωκράτη και είπε σε έναν παντοπόλη, του λέει, τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Πώς του λέει δεν υπάρχουν, και του έδειξε ένα που πέρναγε. Τον Κράτητα το Θηβαίο, Κράτης ο Θηβαίος, μεγάλος φιλόσοφος ο οποίος περιεφρώνει τους ανθρώπους. Ακολούθησε τον. Τον ακολούθησε, ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία ο Ζήνων ο Κητεύς. Μην τον μπερδεύετε με τον Ζήνων τον Ελεάτη. Ακολούθησε με τη φιλοσοφία και τι είπε. Νίνε φλόικα ότι είναι ναυάγικα. Το ταξίδι μου, εννοεί το ταξίδι της ζωής, πήγε καλά γιατί εναυάγησα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πνευματικός χώρος που λέγεται αστεϊσμός, το χιούμορ δηλαδή, τον οποίο τον έχουμε καλύψει απόλυτα σε όλους τις διακλαδώσεις, σε όλους τους τομείς, χωρίς ποτέ κάποιος άλλος ξένος λαός να προσφέρει κάτι. Ένας που να γράφει αστεία, ένας που να γράφει κωμωδίες, δεν υπάρχει ούτε Ινδός, ούτε Πέρσης, ούτε Αιγύπτιος, κανείς. Απολύτως ουδής.